Θεός βρε την ευλόγαγε την αμπελόκουτσουρα που κάνει το γλυκό κρασί και τα ξεχνούμε ούλα. Πολλοί νομίζουν ότι αυτή η μουσική έχει πεθάνει. Είναι μουσιακό είδος. Δεν είναι. Θέλει μόνο λίγη υγρασία. Και από τη στιγμή που θα τη βρει, θα ανθίσει ξανά, θα ζωντανέψει. Είναι ένα λουλούδι, είναι το ρόδο της Ιεριχούς, όπως λέγεται. Ο άνεμος το κόβει από τη ρίζα του και το παρασύρει. Όπου βρει λίγο πρόσφορο έδαφος, λίγη υγρασία, ζωντανεύει ξανά. Τότε πετάει τους σπόρους του γύρω-γύρω και αυτοί οι σπόροι βγάζουν τα καινούργια βλασταράκια. Αυτό είναι ιστορίες που έχει να μας πει αυτό το λουλούδι, περνώντας από τόπο σε τόπο και από εποχή σε εποχή. Κρασάκι που με κέρναγες όλη την εβδομάδα. Νικό. Εντάξει, παιδιά. Όρτσα μια και δυο γιώματα για τα σένα μαυρώματα. Όρτσα μια και δυο σου λέω, μη με τυραννείς και κλαίω. Κυρίως ελληνική παλιά μουσική. Θα τη λέγαμε παραδοσιακή. Παραδοσιακή επειδή παραδίδεται, έτσι. Έρχεται από πολύ παλιά και κουβαλάει τη ζωή αυτή μέσα του, καλά κρυμμένη όμως. Άστραψεν η Ανατολή, κούνα παραμάνα το παιδί. Ας πούμε ότι αυτό το τραγούδι, το Άστραψεν η Ανατολή, είναι για μένα το ξεκίνημα μιας ζωής, το ξεκίνημα μιας συναυλίας ενδεχομένως, είναι μια αρχή.
έχει και ξυπνήσει.